Κινητοποίηση έγινε σήμερα και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος από τους εργαζόμενους στο ΙΓΜΕ, στο Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Έρευνων. Οι εργαζόμενοι συνεχίζουν ενάντια στις εφεδρείς, στην κινητικότητα για να μην γίνουν απολύσεις, για να υπάρξει επαρκή χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό και για να ξεκινήσουν τα ερευνητικά προγράμματα του Ιδρύματος. Πάμε να παρακολουθήσουμε και από αυτήν την κινητοποίηση δηλώσεις. Εργαζόμενοι και εργαζόμενες Αθήνας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και την κομματική κυβέρνηση οδηγούν το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Έρευνων στη διάλυση και στην υπεράσπιση. 130 εργαζόμενοι στην εφετρία μιλάμε τις εμπολίσεων. Καθίσταρων των ιστολασίας δεν δίνουν τα δικαιώματα στους συνταξιούχους στους απογνιωστούς. Οδηγούν ένα βαρβαλόσυρο. Είμαστε σήμερα εδώ διότι η τρικομματική κυβέρνηση αρνείται καταρχήν να πάρει μέρος κατά της εφεδρείας. Ενώ μας έλεγαν ο καινούργιος πρόεδρος και η διοίκηση που είπε, μας διαβεβαίωνε ότι το θέμα των εφεδρείων θα λήξει. Μας ήρθε ένα χαρτί πρόσφατα από τον κύριο Μανιτάκη που λέει εφεδρείες στο ΙΓΜΕ θα υπάρξουν. Ήδη μέχρι στιγμής υπάρχουν κατόπου μέσα σε εφεδρεία. Δεν δεχόμαστε ούτε το κλείσιμο του ΙΓΜΕ, ούτε το ξεπούλημα του ορεκτού πλούτου, αλλά ούτε θα δεχτούμε και τις εφεδρίες και τις απολύσεις που ετοιμάζονται να κάνουν τώρα η τρικομματική κυβέρνηση. Πολλά λόγια δεν χρειάζεται, το φέρεις το κουβέντ πάλι να την αγώνα σένα στον καιρό. Νομίζω ότι και μπροστά στην επερχόμενη απεργία της Πρωτομαχιάς έχει σημασία και ακόμα μια φορά να τονίσουμε ότι όλοι οι αγώνες που γίνονται και έχουν τον στόχο αυτό στο επίκεντρο του, το δικαίωμα στη δουλειά, το δικαίωμα στην αυτοδιοίκηση και συντάξει, το δικαίωμα για να μπορούμε να ζούμε με τους όρους που αρμόζουμε στον 21ο αιώνα, πρέπει να βρίσκουμε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όλης της εργατικής τάξης, όλων των εργαζόμενων. Σε αυτόν τον αγώνα και εμείς προσπαθούμε να δώσουμε το καλύτερο εαυτό μας. Εδώ μαζί με το συνδικάτο σας προσπαθούμε να πληρωθούμε και τα δίκαια αιτήματά σας. Νομίζουμε ότι με τη συνέχεια, με την αγωνιστικότητα, με την αποφασιστικότητα που χρειάζεται να επιδεικνύεται, με την αμέριστη παράσταση εκ μέρους του ταξικού εργατικού κινήματος και του ΠΑΜΕ, μπορείτε να έχετε τα αποτελέσματα που πρέπει. Ευχαριστώ. Δεν μπορεί να δεχθεί το συνδικάτο. Έβαλε θέμα και για την εκπροσώπηση του εκπροσώπου του ΚΚΕ, ότι δέχεται, λέει, κοινοβουλευτικούς και όχι εκπροσώπους, λέει, κομμάτων. Έβαλε και θέμα που ερχόμαστε έτσι και τα λοιπά. Μας παρέπεψε στις Δούκου, η οποία και εκείνη ανέβηκε πολύ ο Αμανέστης και μας είπε ότι δεν δέχεται 5 άτομα, διότι 5 ήμασταν. Λοιπόν, θέλει 3 μόνο άτομα. Ανέβηκαν λοιπόν ο Χάρης με τον Βαγγέλη και τον εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος και περιμένουμε τη συνάντησή τους με τις Δούκου τελικά, έτσι. Αυτά. Το που έχει μια σημασία εδώ πέρα να μείνει είναι ότι κάθε φορά που οι εργαζόμενοι κινητοποιούνται και απαιτούν με μια συνέπεια, με μια συνέχεια και μια σταθερότητα, πράγματι μπορούν να πιέσουν και την πολιτική ηγεσία με δεδομένη την απροθυμία της, με δεδομένη τις δεσμεύσεις, αλλά δεν μπορεί παρά να εγκλωβιστεί στα αδιέξοδο προβάλλει ο ανυποχώρητος αγώνας των εργαζόμενων. Η δικιά μας πρόθεση είναι να συνεχίσουμε να στηρίζουμε αυτήν την αγώνα, να μην εγκλωβιστεί σε ενδεχόμενα τερτύπια εμπόδια ή ακόμα και νομικής κουσλαβήρωσης που μπορεί να υπονομεύσουν αγώνα των εργαζόμενων και τις προσδοκίες για να δικαιωθούν τα αιτήματα έτσι όπως πρέπει. Νομίζουμε ότι μπορεί να υπάρξει συνέχεια σε αυτό. Εδώ θα είμαστε, στον ίδιο δρόμο σας καλούμε να βαδίσετε και η συνέχεια ελπίζουμε να είναι αυτή που όλοι προσδοκάμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Καταρχά να καταγγείλουμε το απαράδεκτο του Υπουργείου που ζήταγε χαρτιά να δει αν εκπρόσωπος του ΚΚΕ είναι εκπρόσωπος του Συλλόγου. Είναι ντροπή του. Είναι ντροπή του, το καταγγείλαμε. Δύο. Αρνήθηκε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας να ανέβει πάνω. Επίσης ντροπή του. Τρία. Για την καπατέρα τώρα. Χθες είπαμε ότι πήγαμε εκεί. Λίγο πολύ μας είπαν αυτό που ενδεχόμενα είναι το πίσω του μυαλό καθαρό, ότι θα μας τα πάνε όλα. Το κοβέντα που έγινε με την διευθύντρια του γραφείου του Υπουργού, η οποία σε κάποια στιγμή έβαλε σε ανοιχτή γραμμή τον Κωστόπουλο, κατέληξε στα εξής θέματα. Την επόμενη Τρίτη ή Πέμπτη θα γίνει μια σύσκεψη στο Υπουργείο
με εκπρόσωπο από το Συνδικάτο, τον δικηγόρο μας, τον Βοστόπουλο, τον δικηγόρο του ΟΥΜΕΝ, τον δικηγόρο του Υπουργείου και την Οικονομική Διευθύντρια. Τα αντικείμενα είναι τα εξής: το Συμβόλαιο της Εθνικής Κοινωνιμότητας και οι ενδεχόμενες διευθετήσεις. Εάν παραδεχτούν όπως εμείς πιστεύουμε το χρέος που θα φέρει την υποδοσία, υπάρχει δυνατότητα ακόμη και τηλεφωνική παράδοση συμβολέου. Δεν. Για τον 21-12 διαβεβαίωσε ο Κωστόπουλος και μέσα από την ανοιχτή γραμμή ότι όχι μόνο για αυτούς που είναι μέχρι το Σεπτέμβριο το 2011, αλλά για όλους θα απαιτήσει να βγει όλο το ποσό του 21-12. Για τα 15 χιλιάρικα δηλαδή. Αυτό είναι μια πρώτη νίκη. Απειλείται βέβαια ποινικά, γιατί ήταν ποινικό το αδίκημα. Αλλά εν διάση περιπτώσει να αρχίσουμε να ξεμπλοκάρουμε από κάπου. Για 10 πενταετίες θα συζητηθεί παράλληλα και αυτό με τα ζητήματα των εξυπροθέσμων που αφορούν τις αποζημιώσεις. Αυτό δεν υπήρχε αυτό μεγάλη εξελίκηση. Το δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο είναι η εφεδρείωση. Είπα και σημείωσα με προσοχή παράλληλες κινήσεις που γίνονται και από άλλα υπουργεία για να καταργηθούν. Δύο, ότι με το νομοσχέδιο του Μανιτάκη καλό είναι να επανέλθουμε όλοι. Και το Υπουργείο και εμείς με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι μια ευκαιρία που βρήκε αυτή με το νομοσχέδιο τώρα το καινούργιο να υπάρξει μια διευθέτηση ενδεχόμενα οριζόντια των εφεδρείων. Αλλά εμείς επιμένουμε ότι κι αν δεν γίνει οριζόντια να γίνει με αλλαγή τη σκία να απορροφούν εμείς στους άλλους για να τελειώσει. Όταν ανέβηκαμε πάνω μας είπα να κάνουμε μια ομαδική ψυχοθεραπεία. Φεύγοντας μας ευχαρίστησε με ειλικρίνεια γιατί πιστεύουμε ότι πολλά από αυτά που τους είπαμε δεν τα ξέρε και τη άσπερτος κι αν τα ξέρε έβαλε μια δρομολόγηση κάτω των ενεργών. Εμείς δεν δρόμο κουτόφορτο. Το Δευτέρα θα γίνει συνάντηση με τον ΣΕΠΑ στη δουλειά. Και γι' αυτό είπαμε ότι δεν πρέπει να γίνει και τη Δευτέρα επαφή με τα Υπουργεία και τα Συμβουλή και τη Δευτέρα. Θα μας ειδοποιήσει ένα 48ωρο πριν. Αυτό όμως που έγινε κατανοητό και θέλω και την επιβεβαίωση Βαγγέλη και Τσίρι να μας απασχολεί είναι είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι! Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι! Αγώνες κατακτάμε τα δικαιώματά μας! Αγώνες κατακτάμε τα δικαιώματά μας! Το έχει καταλάβει πλήρως και είπε ότι θα είναι αυτό και να δώσει μια λύση για τέλη. Το γενικό πλαίσιο είναι αυτό που είπε ο Χάρης. Εκείνο που εγώ έχω να πιστεύω είναι το εξής. Ότι κατάλαβαν και στο Υπουργείο, εδώ ιδιαίτερα γιατί στο άλλον είχαν καταλάβει τίποτα χθες, ότι πλέον δεν μπορούν να μας παίξουν μπαλάκι. Πηγαίνετε από εδώ, πηγαίνετε από εκεί. Πληροφοριακά να πω βέβαια ότι ο Κωστόπουλος σε ανοιχτή ακρόαση είπε, πράγμα που εμείς δεν το ξέραμε, ότι έδωσε σε δικηγόρο του Καλαφάτη και σε γραφείο έξω να εξετάσει την νομική υπόσταση και ποιοι έχουν ευθύνη. Το είπε και δεν μας είχε ανακοινωθεί επισήμως. Εδώ λέω στο Υπουργείο. Εδώ ξέρετε το Υπουργείο εννοώ ή εδώ, όχι κάτω. Και το είπε εκεί ότι περιμένει πόρισμα το οποίο θα φέρει. Έδωσε, ανέθεσε το συμβόλαιο να κριθεί και οι διευθύντες θα επισημανθούν από δικηγορικό γραφείο που συνεργάζεται με το νομικό σύμβολο του Καλαφάτη. Εθνική. Εθνική, για την εθνική μιλάμε, για το συμβόλαιο της εθνικής. Λοιπόν, τα υπόλοιπα τα αποχάμε, την επόμενη Τρίτη και Πέμπτη. Θα μιλήσω τη Δευτέρα, ως έπως είναι, το λέμε από τώρα 11 η ώρα. Θα το δούμε. Και το
σχέση με την κληρονομική κομμάτια. Μισκή μισκό κεφάλι, ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι. Εμπρός, λαέ, μισκή μισκό κεφάλι, ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι. Να κουνήσουμε εδώ στο κεφάλι.